Κύριε Τσαγκάρη, ο σύλλογός σας εξέδωσε μία ανακοίνωση, η οποία είναι αρκετά βαριά, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ δεν θα διδάσκει στα παιδιά τα θρησκευτικά τα οποία ορίζει ο νόμος. Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία περιγράφει το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-3 χρόνια που εφαρμόζονται τα νέα προγράμματα θρησκευτικών στα σχολεία και πρότεινε και τις λύσεις και τις δυνατότητες που έχουν οι θεολόγοι καθηγητές. Τα νέα προγράμματα σπουδών στα θρησκευτικά και τα νέα βιβλία που έχουν έρθει στα σχολεία και κρατούν στα χέρια τους οι μαθητές έχουν κρυφθεί. Γενικότερα σε βιβλία ή μόνο στα θρησκευτικά? Στα θρησκευτικά μόνο. Μόνο στα θρησκευτικά, ναι. Έχουν κρυφθεί με 2 αποφάσεις το Μάιο, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικά. Δηλαδή, ο σύλλογός σας πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας? Πήγε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, πήγαν κάποιοι επίσκοποι, πήγαν και κάποιοι γονείς. Και γονείς προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τα προγράμματα αυτά κρίθηκαν αντισυνταγματικά. Τι έλεγαν μέσα στα βιβλία, για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος? Ναι. Τα βιβλία αυτά έκαναν κάτι διαφορετικό από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα στα βιβλία. Δηλαδή, δεν υπήρχε μόνο η παράθεση της χριστιανικής πίστης, αλλά στο ίδιο κεφάλαιο συνεξετάζονται παράλληλα διάφορες θρησκείες, δηλαδή Ισλαμισμός. Μαζί με τον Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός, Ινδουισμός. Και αυτό συμβαίνει από την Τρίτη Δημοτικού. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή να το πούμε πολύ απλά και σύντομα στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας, ότι την ίδια ώρα, στο ίδιο μάθημα, τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν και τα αγγλικά και τα γαλλικά και τα γερμανικά και τα ιταλικά. Έτσι, στην ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας με τα νέα αυτά βιβλία και τα νέα προγράμματα βάζει τα παιδιά να μάθουν και τον χριστιανισμό και τον Ισλαμισμό και τον Ιουδαϊσμό και τα άλλα θρησκεύματα. Αυτό θα δημιουργήσει, και ο καθέ καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει, για αυτό σύγχυση. Το θέμα έχει ψηφιστεί νόμος να γίνει, ή ας πούμε έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας? Έβγαλε μια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ένα ΦΕΚ, δημοσίευσε ένα ΦΕΚ, το οποίο ήταν στην αρχή ήταν το ΦΕΚ του Φίλη, όπως το λένε, και μετά το τροποποίησε και άφησε το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα και τα ίδια πράγματα και έβγαλε το όνομα σε ΦΕΚ Γαβρόγλου, έδωσε έναν άλλο Μάλιστα. αριθμό του Γαβρόγλου και γι' αυτό λέει ότι είναι διαφορετικό αυτό το πρόγραμμα. Αλλά μέσα είναι τα ίδια ύλη. Είναι τα ίδια ακριβώς ύλη, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Και μάλιστα έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του ΙΕΠ, πέρυσι τον Ιούνιο, που λέει ακριβώς ότι δεν δημοσιεύονται νέα προγράμματα σπουδών, αλλά βελτιώσεις επί των ήδη εφαρμοζομένων, 29/2017. Και τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας απέριψε. Απέριψε αυτό, ακριβώς αυτά αυτό τα προγράμματα, ως αντισυνταγματικά, αντορθόδοξα και αντιπαιδαγωγικά. Ωραία, τα φτιάξανε ή εξακολουθούν να είναι τα ίδια? Όχι, τα ίδια, ακριβώς τα ίδια. Τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Γι' αυτό και οι καθηγητές λέμε, βασιζόμενοι στον δημοσιοπαλληλικό κώδικα και στον νόμο, στον δημοσιοπαλληλικό κώδικα που εφαρμόζουν όλοι οι υπάλληλοι, στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 106 παράγραφος 3, τα οποία λένε πολύ απλά ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να εφαρμόζει αντισυνταγματικές εντολές ακόμα και του Υπουργείου και του προϊσταμένου του, διότι θα διωχθεί ποινικά. Έχει ευθύνη ποινική. Δηλαδή, αν εσείς τώρα υποθέσουμε ότι διδάσκεται και διδάσκεται κανονικά ό,τι λέει το βιβλίο, μπορώ ναι. εγώ σαν πατέρας να προσφύγω και να... Ακριβώς. Ακριβώς. Έχω στα χέρια μου εξώδικο που στάλθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων από τους δικηγόρους, οι οποίοι προσφέρουν από γονείς, οι οποίοι λένε ότι εμείς θα προσφύγουμε δικαστικά εναντίον των καθηγητών που διδάσκουν τα νέα προγράμματα, διότι είναι αντισυνταγματικά και μάλιστα λέει μέσα και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι αυτό ασκείται προσιλητισμός. Προσιλητισμός προς την αθεία, προς άλλες πνευματικές κατευθύνσεις, που είναι βαρύτατο ποινικό αδίκημα, δηλαδή τιμωρείται κανείς ποινικά. Γι' αυτό η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων έρχεται και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα και οι συνάδελφοι
δικαιούνται και μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν, διότι τους κατοχυρώνει και ο δημοσιοπαλλικός κώδικας και ο νόμος, έστω και αν τους δώσει εντολή ο προϊστάμενος κλπ. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εφαρμόσουν αντισυνταγματικές... Και το Υπουργείο τι λέει? Το Υπουργείο λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα άλλο ΦΕΚ και είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αφορά το προηγούμενο ΦΕΚ, το ΦΕΚ του Φίλη. Όμως και πάλι λέει ψέματα στους ανθρώπους του Υπουργείου Παιδείας, γιατί πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας με άλλη απόφασή του έχει πει ότι δεν πρέπει μονάχα να ακυρώσει το ΦΕΚ το οποίο κρίνουμε αντισυνταγματικό, το ΦΕΚ το προηγούμενο του Φίλη, αλλά και να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση και όχι να βγάλει νέο ΦΕΚ και να κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντας ότι έκανε κάτι καινούργιο, ενώ στην ουσία είναι το ίδιο. Με μελέτες, με αποδεδειγμένο, όποιος πάρει και τα δει, και τα βιβλία και τα προγράμματα είναι ακριβώς τα ίδια αυτούσια, κατά λέξη δηλαδή. Δηλαδή, όταν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μάθει το Πατερημόν. Θα πρέπει παράλληλα να μάθει και το Κοράνιο, τι λέει. Ακριβώς. Από την Τρίτη Δημοτικού. Φανταστείτε, από την Τρίτη Δημοτικού τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να το διδάξει ο δάσκαλος, αλλά μόνο και που το βλέπουν τα παιδιά. Μόνο που βλέπουν ότι το Πατερημόν, το δίπλα η προσευχή του Αλλάχ, δίπλα η προσευχή των Ινδιάνων κλπ. Οπότε μπορεί κάποιος, ας πούμε, από αυτούς, χωρίς να το καταλάβει, να... Ακριβώς. Να σου λέει μια σύγχυση μέσα όλα, στον εαυτό όλα του. Τα ίδια πράγματα είναι. Όλα τα ίδια πράγματα είναι. Και ο καθένας βέβαια έχει δικαίωμα όταν μεγαλώσει να θεωρήσει ότι όλα είναι τα ίδια, να γίνει οποιαδήποτε θρησκεία θέλει να σπαστεί, να γίνει και άθεος κλπ. Όπως και γίνονται, κανένα δεν κρατάμε από το λαιμό, δεν πιάνουμε από το λαιμό. Αλλά δεν μπορείς, σαν υπεύθυνο κράτος, που το σύνταγμά σου, οι κανόνες λειτουργίας σου σαν κράτος σου λένε ότι πρέπει να είναι ο χριστιανισμός ή η θρησκεία που θα διδάξει στα παιδιά ή η χριστιανική συνείδηση. Αυτό οπωσδήποτε γίνεται και στο ανάγο κράτος. Ακριβώς. Το ίδιο θα γίνεται και στην Τουρκία απέναντι. Ακριβώς. Δεν νομίζω δηλαδή στην Τουρκία να διδάσκουν και τον χριστιανισμό παράλληλα ή σε άλλα μέρη. Ακριβώς. Ας πάνε στη Θράκη πάνω που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, Έλληνες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και ας κάνουν αυτά τα προγράμματα. Δεν το κάνουν. Βιβλία από την Τουρκία έρχονται και διδάσκουν το Ισλάμ. Εκεί πήγαν δικά μας βιβλία. Όχι, αυτό σας λέω. Α, δεν έχουν πάει. Όχι, εκεί διδάσκουν. Στη Σύρωπο έχουν Όχι, διδάσκονται το δικό του θρήσκευμα. Όπως και οι μουσουλμάνοι πάνω στη Θράκη. Θα πας στους... Μα αυτό δεν είναι και ασέβεια προς τις άλλες θρησκείες. Διότι και οι άλλες θρησκείες δεν θα δεχτούν. Οι μουσουλμάνοι, οι Ινδουιστές κλπ. Οποιοδήποτε άλλο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι καθολικοί, οι Εβραίοι κλπ. Να διδάσκονται παράλληλα και στην ίσα μοίρα, στην ίδια μοίρα οι θρησκείες τους με τον χριστιανισμό. Ούτε εκείνοι δεν θα το δεχτούν. Εσείς ούτε λίγο ούτε πολύ έχετε διοριστεί ως. Ακριβώς. Χριστιανοί. Ακριβώς. Έχετε δει τα χριστιανικά πρότυπα, έχετε ορκιστεί βάσει αυτά. Ακριβώς. Μήπως πρέπει και να αυτό... προσλάβει τίποτα και καθηγητές μουσουλμάνους, Εβραίους, Βουδιστές για να έρθουν να διδάσκουν παράλληλα. Κοιτάξτε να δείτε. Να το κάνει και αυτό αν θέλει και αν μπορεί. Στους... Να πάει ένα μάθημα και αν θέλουν τα παιδιά έτσι, να πάνε. Έτσι. Και αν θέλουν τα παιδιά ας πάνε εκεί πέρα. Ας το κάνει και αυτό σε τελική ανάλυση, αν θέλει. Αλλά αυτό είναι κοροϊδία και εμπεγμός και των άλλων θρησκειών. Δεν είναι σεβασμός στις άλλες θρησκείες να τους εξισώνεις με τον χριστιανισμό, όπως και τον χριστιανισμό να τους εξισώνεις με τα άλλα θρησκεύματα. Πάντως σε άλλα κράτη δεν νομίζω να γίνεται. Δηλαδή στην Ιταλία γίνεται αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Διδάσκουν τους καθολικούς. Όχι, σε καμία ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή χώρα. Πόσο στην μάλλον, Αγγλία, αν μου επιτρέπετε. Εκεί έτσι. Δεν θα γίνεται καθόλου, έτσι. Εκεί δεν τολμάς να το αναφέρεις. Να το αναφέρεις, ακριβώς. Λοιπόν, στην Αγγλία πήγαν να το εφαρμόσουν και το κατήργησαν κι αυτό. Και το κατήργησαν. Γιατί είδαν ότι δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Και πού βασιζόμαστε τώρα να κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Το θεωρούμε ότι είναι πρόοδος αυτή η διάλυση, ας πούμε, της θρησκείας. Ακριβώς, το είπε και ο Υπουργός Παιδείας. Γιατί σιγά σιγά διαλύεται. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία λένε ότι ο αθεϊσμός αρχίζει στην Ελλάδα και αυξάνεται. Επόμενο είναι. Όλα αυτά. Επόμενο είναι. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα νόμο που λειτουργεί το κράτος, ένα κανόνα που λειτουργεί το κράτος και λειτουργούμε και όλοι εμείς, το Σύνταγμα. Αν κάποιοι νομίζουν ότι η κοινωνία είναι αδιάφορη, άθεη, μουσουλμανική κλπ. Οτιδήποτε άλλο, ας αλλάξουν το Σύνταγμα και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εφόσον υπάρχει το Σύνταγμα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι
να το εφαρμόσουμε, αλλά και έχουμε και κάθε δικαίωμα σαν Έλληνες πολίτες να ζητάμε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, οι γονείς, οι καθηγητές κλπ. Και λέγει ο Υπουργός, όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και δεν μπορεί οι Πανελλήνιες θεολόγοι και οι θεολόγοι να αρνούνται να κάνουν μια εντολή του Υπουργείου. Βεβαίως, και εσύ κύριε Υπουργέ είσαι ίσως απέναντι στον νόμο και πρέπει να εφαρμόζεις τον νόμο, διότι οι αποφάσεις σου είναι... Ακριβώς. Το Σύνταγμα είναι ανώτερο από τις αποφάσεις σου. Είναι απλά πράγματα αυτά. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να προσφύγετε κατά του ιδίου του Υπουργού, ο οποίος έβγαλε έναν αντισυνταγματικό νόμο. Εμείς δεν έχουμε προσφύγει εναντίον του Υπουργού. Εμείς είπαμε κάποιες δυνατότητες που έχουν καθηγητές και οι οποίοι ξέρουν τι θα κάνουν στο σχολείο. Έχει προσφύγει. Έχει προσφύγει. Εφαρμόζει αντισυνταγματικό νόμο. Έχει, ακριβώς, ακριβώς. Προσέφυγε πρόεδρος Συλλόγου Γονέων από το Αγρίνιο συγκεκριμένα και ο εισαγγελέας, επειδή έκρινε βάσιμη αυτή την προσφυγή, την διαβίβασε στη Βουλή και αν θέλει ο κύριος Υπουργός, ας αρνηθεί τη βουλευτική του ασυλία ή ό,τι άλλο και ας πάει στο δικαστήριο να δει ποιος έχει δίκιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσέφυγαν ήδη και έχουν γίνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε και μέσα στην τάξη μέσα, στα κρυφά να πω, να το πω και αυτό, να κάνουμε κρυφό σχολείο, όχι, να το κάνουμε κρυφό, το μάθημα. Να το κάνετε φανερά και να πείτε, αλλά... εμείς δεν διδάσκουμε. Έτσι. Θα αναφέρουμε λίγο, ας πούμε, ναι, για να ξέρω άλλος περί τίνος πρόκειται, αλλά όχι να διδαχθεί και να μάθει το αντίστοιχο πατερημόν στα μουσουλμανικά. Ναι. Διότι από ένα σημείο και μετά... φτάνουμε και στα θέματα πια πίστης, ομολογίας πίστης. Όταν σου λέει ότι ο Χριστός είναι στην ίδια μοίρα, εν τη πράγμαση... Οι μουσουλμάνοι δεν ασπάζονται τον Χριστό. Τον θεωρούν σαν μεγάλο προφήτη, ας το πούμε. Δεν τον λένε ότι είναι Θεός. Ούτε και τον Ιώσ τον λένε. Ότι είναι Ιώσ το Θεού, ναι, όπως τον λέμε εμείς. Ακριβώς. Ούτε και τον Μωάμε θεωρούν Θεό. Τον θεωρούν τον τελειότερο των προφητών. Είμαστε οι μοναδικοί που λέμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, Θεός αληθινός. Όταν λοιπόν το Θεό τον αληθινό, όπως τον λένε οι χριστιανοί, τον εξομοιώνεις μαζί με τον Αλλάχ, μαζί με τον Βούδα, μαζί με όλους τους άλλους, αυτό εν της πράγμασης είναι αυτό που λέγανε στα ρωμαϊκά χρόνια και μαρτυρούσαν οι χριστιανοί, ότι θυσίασε και στα είδωλα, θυσίασε και στο Θεό, μη λες ότι ο Χριστός είναι Θεός κλπ. Στην πράξη αυτό γίνεται και πάει να γίνει στα σχολεία. Γι' αυτό και αντιδρούν οι θεολόγοι, δεν ζητάνε, επαναλαμβάνουν, ούτε χρήματα, ούτε το μισθό τους, ούτε τίποτα άλλο. Τους απειλεί του Υπουργείου ότι θα χάσουν το μισθό τους, ότι θα τους βάλει σε διαθεσιμότητα, αργία και εγώ θα τους εξορίσει. Δεν ξέρω τι άλλο θα τους κάνει. Φτάνουν δηλαδή σε εποχές αλαρωσία που συνέβη, στη Σοβιετική Ένωση που συνέβαινε παλιά. Δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουν, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα και αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μας.